Για ακόμα λίγο και φιλοξενούμε στις τομές τον πολιτικό αναλυτή Γιάννο Χαραλαμπίδη, ο οποίο υπογράφει και την ανάλυση στην σημερινή της Κυριακής. Γιάννο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, βλέπουμε αυτή την αλλαγή πλεύσης των Αμερικανών και όπως είδαμε και στο ρογορτάζ που προηγήθηκε και υπογράφει, υπάρχουν και εκ των έσω κάποιοι που τους ευνοεί όλο αυτό το σκηνικό. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Το πρώτο είναι ότι υπάρχει μια νομοθεσία η οποία έχει εκδοθεί από τη Γερουσία που υποστηρίζει τον EastMed. Δεύτερον, έχουμε ένα non-paper, δηλαδή έναν επίσημο εγγράφο που προσπαθεί να δημιουργήσει κλίμα. Δηλαδή, μετρά τι αντιδράσει. Σε αυτέ τι αντιδράσει προστέθηκε ένα κύμα όσων ήταν εναντίον του EastMed, προκειμένου να δημιουργήσουν κλίμα ότι αυτή η ιστορία έχει κλείσει. Και όντω, από τον περασμένο Σεπτέμβριο, είχαμε γράψει 12 Σεπτεμβρίου ότι ο EastMed μπαίνει στον πάγο. Και μπαίνει στον πάγο ο EastMed, διότι σε αυτή την κατεύθυνση κινείται και η Αθήνα και τραβά μαζί τη και τη Λευκοσία. Δεν ήταν ο γράφων, ο μιλών δηλαδή, προφήτης για να γνωρίζει ότι μετά από πέντε μήνες θα ερχόταν το State Department να στείλει αυτό το νομπέιπερ. Όταν βρισκόμουν στην Αθήνα, κυβερνητικά στελέχη μου είχαν εκμυστηρευτεί ότι θα παγώσει κατ' ελάχιστον η διαδικασία. Γιατί? Διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σε συνεννόηση με την Αθήνα και γνώση της Λευκοσίας έχτιζαν ένα νέο σκηνικό στην περιοχή το οποίο έλεγε το εξή ότι εφόσον η Τουρκία θεωρεί ότι είναι απειλή ο Ιστμέτ και εφόσον η Τουρκία δημιουργεί μεγάλη ένταση και εφόσον Ελλάδα και Κύπρος δεν έχουν αποτροπή για να μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία μετά το 2023 και στο Αιγαίο και στο Κυπριακό θα πρέπει να ματιωθεί ο Ιστμέτ. Τώρα το νον paper τι λέει. Θέτει τρία σημεία. Το πρώτο σημείο είναι ότι δεν είναι, είναι οικονομικά επικερδέ ο Ιστμέτ. Το δεύτερο σημείο είναι ότι με βάση τη νέα πολιτική και τη Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικώ δεν προσφέρει στην πράσινη ενέργεια και ανάπτυξη. Το τρίτο σημείο είναι ακριβώ οι τουρκικέ απειλέ. Δηλαδή, τι μα λέει, αν ξεκινήσουμε από το τέλο προ την αρχή, Ότι επειδή η Τουρκία σα απειλεί, επειδή θα προκαλέσει πόλεμο, επειδή δεν έχετε αποτροπή, θα δεχτείτε τι τουρκικέ θέσει ότι δεν θα κατασκευαστεί ο EastMed. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, λέει ότι δεν υπάρχει πράσινη ενέργεια μέσω του EastMed. Ουδέν αναλυθέστερο. Το είπε και η Υπουργό Ενέργεια, η κυρία Πιλίδου, πριν από μερικέ μέρε. Εάν διαβάσει κάποιο τα δημοσιεύματα τη σημερινή και τη 12η Σεπτεμβρίου και σήμερα, από ό,τι αναφέρει η ίδια η εταιρεία που ανέλαβε το έργο και όσοι συνδράμουν προ αυτό, υπάρχει λογική τη πράσινη ενέργεια, διότι 10 με 20% ο Ιστμετ εκτό των άλλων μπορεί να μεταφέρει υδρογόνο που είναι πράσινη ενέργεια. Ταυτόχρονα. οι αποφάσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση λένε ότι από σήμερα μέχρι το 2050, το φυσικό αέριο μπορεί να κυκλοφορεί εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm -hmm. Και το τελευταίο, οι οικονομικοί παράγοντε. Υπάρχει ολόκληρη έκθεση και στο δημοσίευμα, ε, οποί, οποίο, στο οποίο αναφέρονται οι, οι οικονομικέ μελέτε τη εταιρεία που αναλαμβάνει το έργο. Και τι αποδεικνύεται, Ότι με πιο χαμηλέ τιμέ προ την Ευρώπη, είναι βιώσιμο το έργο. Πόσο μάλλον τώρα που οι τιμέ έχουν αυξηθεί. Άρα καταλήγει, καταλήγει κάποιο στο συμπέρασμα ότι όλη αυτή η διαδικασία είναι πίσω ο κύριο Μάθιου Μπράιζα και αρκετοί ημέτεροι. Έτσι, αρκετοί ημέτεροι ξεκινώντα από την Αθήνα Έλια ΜΕΠ, στην Κύπρο Μπρίο, υπουργοί, παραϊπουργοί, οι οποίοι είχαν συγκεκριμένο και έχουν συγκεκριμένη πολιτική. Έχουν ω πολιτική του Όπω εκτέλεσαν τι πιθανότητε εναλλακτική επιλογή μέσω τη Ευρωπαϊκή Ένωση, να εκτελέσουν και τον Ιστμέτ, όπω έγινε με την Ελληνική Μεραρχία το 1967, όπω έγινε με του S400 το 1998, για να έρθουν και να μα πούν τι δεν έχετε από την Ελιομήρα. Θα ακούσετε τι σα λέει η Τουρκία για να προχωρήσουμε παρακάτω. Πρέπει δε να ζητηθεί από όλου όσου έλεγαν ότι οι δημοκρατικοί θα ήταν υπέρ των συμφερόντων μα, να ζητήσουν ένα συγνώμη ευγενικά. Να πούν ένα με κούλπα. Yeah. Κλείνω με το εξή. Εάν ο ισχυρισμό του Αμερικανικού εγγράφου ότι ένα από τα μεγάλα προβλήματα του Ιστμετ είναι ότι δεν συνάδει με την πράσινη ενέργεια, τότε που αυτέ τι συνθήκε, πρώτον, δεν μπορούμε να πουλήσουμε το φυσικό μα αέριο πουθενά, άρα δεν, ε, δεν θα το εκμεταλλευτούμε. Και δεύτερον, δεν μπορεί να πάει ο αγωγό προ Τουρκία όπω κάποιοι επιδιώκουν. Διότι μέσω του EastMed. Ε, δεν εξυπηρετεί τα ενεργειακά προγράμματα τη Ευρώπη και την πράσινη ενέργεια, και αν περάσει μέσω Τουρκία θα τα εξυπηρετεί. Μάλιστα. Προ προβληματισμό. Γιάννο Χαραλαμπίση, ευχαριστούμε πολύ. Καλό σου βράδυ.